Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε κάτι διαφορετικό. Το Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδας Ντυρί συνεχίζει το διαδικτυακό του ταξίδι με πρώτο σταθμό για φέτος στην Πελοπόννησο το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, στην live παρουσίαση που θα γίνει διαδικτυακά για το κοινό της Πελοποννήσου και θα απαντηθούν σημαντικά ερωτήματα, ενώ θα δοθεί πλήρης ενημέρωση για όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η φοίτηση στον Ντυρί. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε μέσω Skype τον κύριο Χάρη Δασκαλοθανάση, είναι διευθυντής σπουδαστικών υποθέσεων του Αμερικανικού Κολεγίου Αθηνών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και μάλιστα να σας διορθώσω, Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος, όχι για κάποιο λόγο άλλον. Ναι. Διότι είναι υποχρέωσή μας καταστατική να απευθυνόμαστε και στα παιδιά όλη τη Ελλάδα, γι' αυτό και έχουμε και τόσες υποτροφίες για Πελοπόννησο, για διάφορα μέρη τη Ελλάδα. Οπότε... Είναι πολύ σημαντική η διευκρίνηση που κάνετε. Είναι πολύ σημαντική. Να δούμε. Δεν απευθύνομαστε στο κοινό τη Αττικής μόνο. Απευθύνεστε σε όλη την Ελλάδα και η αρχή για τον νέο χρόνο γίνεται λοιπόν από την Πελοπόννησο. Φαντάζομαι ότι στο πλαίσιο αυτής της διαδικτυακής ενημέρωσης το πρώτο που θα πρέπει να απαντηθεί είναι τι κάνει τον Ντυρί κορυφαία εκπαιδευτική επιλογή. Κοιτάξτε, δεν είναι η θέση μου να πω αν είναι κορυφαία ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι είναι κορυφαία πραγματικά. Γνωρίζουμε τη διαδρομή. Ναι. Αλλά κοιτάξτε, το Ντυρί είναι ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Θα μπορούσε, αν το πάρει κάποιος, να το κάνει copy-paste που λέμε, να είναι στο Maryland, θα μπορούσε να είναι στη Νέα Υόρκη, θα μπορούσε να είναι στη Μινεσότα, καταλάβατε. Mm-hmm. Είναι απλά συμβαίνει να είναι στην Ελλάδα. Λοιπόν, πιστοποιείται στην Αμερική, η βάση του είναι στην Αμερική. Οπότε λοιπόν είναι ένα αμερικάνικο σχολείο και προσφέρει κάτι, το διαφορετικό που προσφέρει είναι προσφέρει μέσα στην πατρίδα μας το αμερικανικό σύστημα εκπαίδευσης. Mm-hmm. Δηλαδή, το οποίο είναι πιο φοιτητο κεντρικό, ας το πούμε. Δηλαδή, ο φοιτητής είναι πάντα στο κέντρο. Δεν υπάρχουμε εδώ για τη διοίκηση, για τους καθηγητές, υπάρχουμε για τους φοιτητές. Δίνει ελαστικότητα, δηλαδή δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να ταιριάξουν αυτό που σπουδάζουν με την προσωπικότητά τους περισσότερο. Mm-hmm. Παράδειγμα, να σας πω, κλασικό παράδειγμα στην αμερικάνικη παιδεία. Δεν καλείσαι να αποφασίσεις από την ώρα που μπαίνεις στο κολέγιο για το τι θα σπουδάσεις. Ναι. Μπορεί να κάνεις ένα εξάμηνο ή και ένα ολόκληρο χρόνο ακόμα. Σαν αναποφάσιστος, χωρίς να χάσεις χρόνο, δηλαδή θα αποφοιτήσεις πάλι σε 4 χρόνια, αλλά θα έχεις την ευκαιρία να δοκιμάσεις διάφορες ειδικότητες, διάφορα πεδία γνώσης για να δεις τι σου ταιριάζει καλύτερα. Από την αρχή, λειτουργούμε με την αρχή πάντα ότι δεν έχει σημασία το πώς μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, σημασία έχει πώς βγαίνεις από το πανεπιστήμιο, δηλαδή τι έχει κάνει το πανεπιστήμιο για σένα, τι αποτέλεσμα θα έχει στη ζωή σου. Και κατά συνέπεια, από την πρώτη μέρα που μπαίνουν τα παιδιά, τα ενθαρρύνουμε και εμείς, σας πω, στην ουσία τα αναγκάζουμε mm-hmm. να έρθουν σε επαφή με το γραφείο καριέρας και να αρχίσουν να χτίζουν την καριέρα τους. Δηλαδή, πού θα πάω αυτό το καλοκαίρι που έχω 3 μήνες καθισιό. Δεν μπορεί να κάθεσαι 3 μήνες όταν είσαι 19, 20, 21 ετών. Πρέπει να πας να γνωρίσεις κάτι από τον πραγματικό κόσμο. Θα πας λοιπόν να κάνεις μια πρακτική εξάσκηση σε μια εταιρεία που θα έχεις βρει μέσα από το κολέγιο. Μπορεί να πας στο εξωτερικό για να κάνεις πρακτική εξάσκηση σε μια εταιρεία η οποία και αυτή συνεργάζεται με το κολέγιο. Πρέπει κάθε χρόνο να συνέχεια να φτιάχνεις το βιογραφικό σου και να το καταθέτεις και να το δίνεις σε εταιρείες οι οποίες έρχονται στο κάμπος του κολεγίου για να βρουν εργαζόμενους. Να επιλέξουν εργαζόμενους, ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν η καριέρα είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από τη μέρα που θα μπεις στο κολέγιο και όχι από τη μέρα που θα βγεις. Εμείς σκοπός μας και στόχος της εκπαίδευσης γενικά στο Αμερικάνικο Σύστημα και στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος είναι ο φοιτητής βγαίνοντας από το σχολείο, δηλαδή όχι ούτε καν βγαίνοντας, το τελευταίο έτος να ξέρει τι θα κάνει, είτε θέλει να έχει επιλέξει να πάει να εργαστεί, να ξέρει σε ποια εταιρεία θα εργαστεί ή εμπάσχεται που θα πάει, ποιες πόρτες θα χτυπήσει ή να έχουν ανοίξει ήδη οι πόρτες αυτές πριν πάρει το πτυχίο του ή αν θελήσει να πάει να κάνει μεταπτυχιακά, σε ποιο σχολείο θα πάει, σε ποια σχολή του σχολείου που θέλει να πάει θα πάει. Καταλάβατε. Οπότε λοιπόν θέλουμε ανά πάσα στιγμή ο φοιτητής και η φοιτήτρια να έχει ένα στόχο. Αυτό που κατανοώ είναι ότι δημιουργούνται σταθερά βήματα. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι ένα παιδί που θα απευθυνθεί σε εσάς έχει την δυνατότητα στην ηλικία των 17-18 να επιλέξει στη συνέχεια τι θα κάνει. Ξέρετε, αυτό εμείς μεγαλώνοντας πολλές φορές το έχουμε σκεφτεί σε σχέση με τις επιλογές που έχουμε κάνει. Το ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα θεωρώ ότι είναι μια πολύ διαφορετική αντιμετώπιση από αυτή που υπάρχει στην Ελλάδα και είναι σημαντική και έχει και πολύ σημαντικά ακαδημαϊκά προγράμματα.
Και έχει ακαδημαϊκά προγράμματα και θέλω να σας σημειώσω εδώ πέρα ότι ακόμα και όταν διαλέξει ένα από τα 34 ακαδημαϊκά προγράμματα του Ντυρί, για παράδειγμα, τι γίνεται, ότι σου δίνεται η ευκαιρία ταυτόχρονα με αυτό να κάνεις και ένα mini πρόγραμμα, το λέμε minor, στο αμερικάνικο σύστημα, το οποίο να είναι συμπληρωματικό του ή να είναι κάτι το οποίο κάνεις και. Για παράδειγμα, πες ότι σπουδάζεις. Τι να πούμε, επιχειρήσεις, διοίκηση επιχειρήσεων, εντάξει. Ναι. Και ταυτόχρονα θέλεις, αρέσει η ψυχολογία, είσαι κάτι γνωρίζει, νομίζω ότι θα σε βοηθήσει το να έχεις μερικές βασικές γνώσεις ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, ιστορίας, δεν ξέρω οτιδήποτε, στην πορεία σου αυτή. Ή απλά σου αρέσει η ιστορία ή η ψυχολογία. Έχεις δικαίωμα λοιπόν να κάνεις ένα μικρό παράλληλο πρόγραμμα, χωρίς και πάλι να χάσεις χρόνο ή να πληρώσεις παραπάνω δίδακτρα. Με ένα μικρό πρόγραμμα το οποίο να είναι, ενώ έχεις κύρια κατεύθυνση στη διοίκηση επιχειρήσεων, ταυτόχρονα να έχεις και στοιχεία ψυχολογίας. Θα έχεις κάνει 6-7 μαθήματα συγκεντρωμένα στην ψυχολογία, ούτως ώστε να έχει μια παράλληλη δίκευση. Αυτό το κάνουν και περίπου 1000 φοιτητές δημοσίων πανεπιστημίων, οι οποίοι κάνουν παράλληλες σπουδές και στον Τυρί. Δηλαδή, άλλοι κάνουν πλήρες στοιχείο και στο πανεπιστήμιο και στον Τυρί, άλλοι κάνουν ένα μικρό πτυχίο στον Τυρί, γιατί για να συμπληρώσουν τις γνώσεις του πτυχίου του Πανεπιστημίου. Π.χ. δηλαδή ένας, παράδειγμα, ένας πολιτικός μηχανικός στο Πολυτεχνείο μπορεί να θέλει να κάνει ένα minor στη διοίκηση επιχειρήσεων, απλά και μόνο γιατί δεν θέλει να παραμείνει πολιτικός μηχανικός, θέλει να γίνει στέλεχος. Έτσι. Θέλει να αρχίσει να διοικεί έργα, να διεκδικεί έργα, να μπει στο επιχειρηματικό κομμάτι των κατασκευών, ας πούμε. Καταλάβατε. Εγώ κατανοώ ότι αυτό που κερδίζει κανείς είναι και πολύ σύγχρονα και πολύ ισχυρά βιογραφικά. Θα ρωτήσει όμως κανείς τι γίνεται με τις υποτροφίες, εάν κάποιος δικαιούται κάποια υποτροφία. Ξέρουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στο σήμερα. Κοιτάξτε, το κολέγιο δίνει κάθε χρόνο γύρω στα, φέτος δηλαδή συγκεκριμένα, θα δώσει 5,2 εκατομμύρια ευρώ σε υποτροφίες, που είναι περισσότερα και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, κάποιες υποτροφίες είναι υποτροφίες αριστείας και δίνονται και για παιδιά από την Πελοπόννησο. Οπότε λοιπόν, καλό και ενθαρρύνω τα παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται για τον Τυρί να το ψάξουν αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι πως η μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή πάνω από 50% των φοιτητών του Τυρί, παίρνουν κάποιο είδους οικονομική βοήθεια για με ποιο τρόπο. Κάποιοι λόγω του ότι έχουν ένα καλό απολυτήριο, δηλαδή πάνω από 16,5-17 στο Λύκειο. Το οποίο αμέσως τους δίνει τη δυνατότητα να πάρουν μια οικονομική βοήθεια από 15 μέχρι 40% στα δίδακτρα. Εντάξει, ένα αυτό. Η οποία συνεχίζει σε όλες τις σπουδές, εφόσον όμως κρατάς ένα επίπεδο στις σπουδές. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην περνάς τα μαθήματα και να κρατάς υποτροφία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ένα αυτό. Ένας τρόπος είναι αυτός. Ο άλλος τρόπος είναι, έστω ότι δεν έχεις καλό απολυτήριο, τόσο καλό, έχεις 15 ας πούμε, έχεις ένα μέτριο απολυτήριο και μπεις στον Τυρί. Αλλά ξαφνικά αποφάσισες ότι θα γίνεις, ότι θα σπουδάσεις σοβαρά, βάζεις την προσπάθεια και αριστεύεις εδώ πέρα. Τότε λοιπόν μπορεί να μπει στο όνος πρόγραμμα και πάλι παίρνεις υποτροφία 35% ή και 50% στις σπουδές σου. Και ο τρίτος τρόπος είναι, είσαι ένας μέτριος φοιτητής, ο οποίος περνάει όμως τα μαθήματά του, εντάξει. Και τότε μπορείς, και εφόσον βρει η οικογένειά σου, έχει κάποιες οικονομικές δυσκολίες, μπορεί να ζητήσεις οικονομική βοήθεια με βάση το εισόδημα της οικογένειάς σου. Καταθέτεις δηλαδή τα δικαιολογητικά. Και ανάλογα με το εισόδημά σου, σου βγαίνει η οικονομική βοήθεια που δικαιούσε. Αυτό, όπως σας είπα προηγουμένως, γύρω στο πάνω από 50% των φοιτητών του Τυρί, και ιδιαίτερα τώρα σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις που περνάμε τώρα όλη η χώρα και πάρα πολλές οικογένειες, το εκμεταλλεύονται. Οπότε, είναι πρακτικές προσαρμοσμένες στο σήμερα και αυτό είναι πάρα πολύ αναγκαίο και είναι πάρα πολύ στη σωστή κατεύθυνση το ότι μέσα από το κολέγιο υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Έτσι. Ακουμπά στην πραγματικότητα. Και θέλω να ξέρω και οι γονείς και τα παιδιά, αλλά και οι γονείς, οι οποίοι συνήθως πληρώνουν τα δίδαχτρα. Ναι. Αυτή είναι η ζωή. Θέλω να ξέρω το εξής, ότι ένα παιδί το οποίο κάνει αυτό που πρέπει να κάνει στο κολέγιο, δηλαδή προχωράει κανονικά, δεν είναι τουρίστας, δεν θέλουμε τουρίστες φοιτητές, είναι ένας φοιτητής σοβαρός που περνάει τα μαθήματά του κτλ. Είναι στο πρόγραμμά του. Και δυσκολίες να βρει, εμείς δεν θα τον αφήσουμε να φύγει, δεν θα τον αφήσουμε να πέσει. Οπότε λοιπόν σας το λέω, αυτό είναι και διρεκτίβα, να το πούμε έτσι, να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα την πολιτική του Συμβουλίου των Επιτρόπων που διοικεί το κολέγιο, ότι δεν αφήνουμε φοιτητές οι οποίοι κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν να πέσουν απλά και μόνο επειδή δεν έχουν τα μέσα για να συνεχίσουν. Να το έχουν και αυτό υπόψη τους γονείς και θα ήθελα πριν παίρνουν τις αποφάσεις τους να μην κοιτάνε «Α, πόσο κάνει τόσο, δεν μπορώ, τελείωσε». Yeah. Όχι. Θέλουν να ρωτήσουν, να μάθουν και να παίρνουν αποφάσεις με βάση πραγματικές πληροφορίες.
Κατανοώ ότι εσείς εκεί έχετε το ρόλο του συμμάχου σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό σε αυτά τα χρόνια της ζωής τους να έχουν ένα σύμμαχο που τους βάζει στο επίκεντρο. Αυτό κάνετε, βάζετε στο επίκεντρο τους φοιτητές, στο επίκεντρο βάζετε τον άνθρωπο. Πριν σας ευχαριστήσω, δύο λόγια για το πώς κανείς μπορεί να παρακολουθήσει το Σάββατο αυτή την ενημέρωση που θα γίνει για τα παιδιά της Πελοποννήσου. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι πολύ απλό. Θα γκουγκλάρετε για να πούμε τη λέξη απλά. Θα κάνετε search, θα γκουγκλάρετε τη λέξη Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος. Εκεί θα σας βγει το website, η ιστοσελίδα του κολεγίου. Και φάτσα μόστρα εκεί, μέσα στη μέση της ιστοσελίδας, θα δείτε το τυρί επισκέπτεται την Πελοπόννησο. Και λέει, δηλώστε συμμετοχή. Θα κάνετε κλικ εκεί. Θα αφήσετε το όνομά σας και ένα email ή κάτι, ένα τρόπο να έρθουμε σε επαφή μαζί σας. Και εμείς θα σας στείλουμε το link, ας πούμε, πολλές λέξεις ξένες λέω. Το απαντητικό, την απαντητική φόρμα, ούτως ώστε από αυτή να μπορέσουμε να συμμετέχουμε. Ακριβώς, για να μπορέσετε να συμμετάσχετε. Και να ξέρετε ότι όσα παιδιά συμμετάσχουν θα έχουν δικαίωμα μετά να πάρουν όχι την ίδια μέρα, δεν είναι ανάγκη, μπορεί να το κάνουν και μερικές μέρες μετά. Να κάνουν και ένα τεστ προσωπικότητας το οποίο δίνει πάντα τον τυρί στα παιδιά προετοιμάζοντάς τα έτσι για την καριέρα, για να μπουν στο χώρο του πώς βρίσκω μια καριέρα, χτίζω την καριέρα μου. Το οποίο είναι ένα τεστ προσωπικότητας πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί όλοι μας έχουμε μια γνώμη για το ποιοι είμαστε, αλλά είναι καλό να τεστάρεις και λίγο αυτό που νομίζεις για τον εαυτό σου με αυτό το οποίο είναι πραγματικά, καταλάβατε. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό για όλους μας, άσχετα από το αν θα φοιτήσουμε στον τυρί, κύριε δασκαλό Θανάση. Πολύ σημαντική ευκαιρία. Ακριβώς. Εντάξει. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Να είστε καλά και θα χαρώ όχι μόνο νέοι και οικογένειές τους και εκπαιδευτικοί και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση να το παρακολουθήσουν, γιατί είναι ένας διαφορετικός τρόπος να δώσεις γνώση. Και ξέρετε τι κουβέντα γίνεται σήμερα για την ανώτερη παιδεία στη χώρα μας. Καλό είναι να παίρνουμε ιδέες και από άλλους. Ακριβώς. Να παρακολουθούμε και τις εξελίξεις όπως εσείς. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ.